ήττα μας είναι δίκαιη. Ένα παιχνίδι που πήγε εντελώς ανάποδα από όπως το είχαμε σχεδιάσει όλη την εβδομάδα και δουλέψαμε πάνω σε αυτό το παιχνίδι. Η αποβολή του Οικονομόπουλου πάρα πολύ νωρίς από το τέταρτο που μας άλλαξε το σχεδιασμό. Βέβαια αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία γιατί η εικόνα μας όντως δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να ήταν. Ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Και θεωρώ ότι με τέτοια απόδοση δεν μπορεί να πάρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα και θα μας ήταν δίκαιη. Περιμένατε τόσο ανταγωνιστικό να είναι το Κερατσίνι σήμερα? Το Κερατσίνι φάνηκε αρκετά καλό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια, νομίζω ότι εμείς δώσαμε τη δυνατότητα στον αντίπαλό μας, χωρίς να υποτιμάω καθόλου την προσπάθεια που έκανε και την απόδοσή του. Θεωρώ ότι η απόδοση δικιά μας δεν ήταν αυτή, η οποία θα μπορούσε να ήταν ανταγωνιστική απέναντι σε αυτήν την ομάδα. Και επίσης, θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα η επόμενη για μας. Έχουμε και αγώνα κυπέλλου την Τετάρτη. Θα προσπαθήσουμε από σήμερα κιόλας να διορθώσουμε πολλά κομμάτια σε ό,τι αφορά μέσα την ομάδα μας και να εμφανιστούμε έτσι όπως πρέπει στο επόμενο παιχνίδι. Και ένα σχόλιο για την παρουσία του κόσμου σήμερα στο γήπεδο. Καταρχήν, εγώ από τη μεριά μου και εκ μέρους των ποδοσφαιριστών μας θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την εικόνα αυτή, όμως είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και γίνονται. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος είναι κοντά, οι άνθρωποι αυτοί είναι κοντά στην ομάδα, όσοι είναι κοντά στην ομάδα και η εικόνα μας είναι εντελώς διαφορετική από τις απαιτήσεις που έχει ο σύλλογος και εγώ έτσι σαν προπονητής, αλλά και οι ποδοσφαιριστές οι ίδιοι και θα πρέπει οπωσδήποτε γρήγορα στο γρήγορο να το διορθώσουμε για να είμαστε έτσι όπως πρέπει να είμαστε.